κατευθείαν στο θέμα που είναι σύγχρονη ειδωλολατρεία και ο καταστροφικός έπαινος. Και θα δούμε πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Η σύγχρονη ειδωλολατρεία. Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι η πρώτη εντολή είναι «Μην έχεις άλλους θεούς εκτός από εμένα». Ομιλεί ο ίδιος ο Θεός. «Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον». Δηλαδή δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου κανένα είδωλο. Ούτε κάποιο ομοίωμα κάποιου πράγματος ή προσώπου από όσα είναι στον ουρανό επάνω ή όσα είναι στη γη κάτω ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη. Τίποτα δηλαδή από τα κτιστά, από τα δημιουργήματα, δεν πρέπει να το κάνεις είδωλο. Δεν πρέπει να το βάλεις στη θέση του Θεού. Μην προσκυνήσεις, μήτε λατρεύσεις οτιδήποτε από τα κτιστά, από τα κτίσματα. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος και Θεός σου και είμαι Θεός ζηλότυπος που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων επάνω στα παιδιά μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς, εκείνων που με μισούν και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενναίες εκείνων που με αγαπούν και τηρούν τα προστάγματά μου. Αυτά είναι από το βιβλίο της Εξόδου, το δεύτερο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Κεφάλαιο 20, στίχη 3 έως 6. Βλέπουμε λοιπόν σαφέστατα ότι απαγορεύεται ρητά από τον Θεό η ειδωλολατρία και μάλιστα είναι η πρώτη εντολή, που σημαίνει ότι είναι και η σοβαρότερη αμαρτία το να ειδωλολατρεί κανείς. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι πέσαμε στην ειδωλολατρία και μάλιστα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, ο Κάιν και ο Άβελ, λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Αμέσως μετά όμως, από τα εγγόνια του Αδάμ και της Εύας, αρχίζει η ειδωλολατρία. Τόσο γρήγορα ξεχάσαμε τον αληθινό Θεό. Ξεκινήσαμε μέσα στον Παράδεισο, γεμάτη χάρη Θεού, και στη συνέχεια κάναμε παρακοή και πέσαμε. Αποστατήσαμε από τον Θεό, λησμονήσαμε τον Θεό και τον υποκαταστήσαμε με είδωλα, δηλαδή με αντικείμενα, με κτίσματα. Έβαλε ο άνθρωπος στη θέση του Θεού ζώα, δέντρα, ποτάμια, λίθους, άστρα, φυσικά φαινόμενα, κοσμικές δυνάμεις κλπ. Επίσης, οι άνθρωποι συνεπαρμένοι, μάλλον σκοτισμένοι από τον διάβολο και την αμαρτία, έπλεξαν γραώδεις μύθους, όπως λέει η Αγία Γραφή, και έφτιαξαν ψεύτικους θεούς, οι οποίοι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά τα πάθη των ανθρώπων θεοποιημένα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήλαξαν την δόξα του αφθάρτου Θεού, εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι και σεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί. Άλλαξαν τη δόξα του άφθαρτου Θεού με ομοιώματα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και όχι μόνο, και πουλιών και τετραπόδων και ερπετών. Όμως, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αυτή η κατάσταση εξαλείφθηκε. Πότε? Όταν σαρκώθηκε ο Υιός του Θεού. Βέβαια, όχι πλήρως, αλλά τουλάχιστον στην Ευρώπη, στη δική μας την Ήπειρο, σχεδόν εξαλείφθηκε. Όταν ήρθε ο Χριστός μας, πήρε την ανθρώπινη φύση και σαρκώθηκε και μας κήρυξε το Ευαγγέλιο, η Ευρώπη πολύ σύντομα, με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, αρχής γενομένης από την σημερινή Καβάλα, δέχτηκε το χριστιανισμό. Έχει ένα ωραιότατο κείμενο ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, επίσκοπος Αχρίδος. Τι πρόσφερε ο Χριστός στην Ευρώπη? Οι Ευρωπαίοι περίμεναν πολλά από τον Χριστό.
Και αυτός τους έδωσε περισσότερα από όσα περίμεναν. Τους πρόσφερε τα πάντα. Απάλλαξε την Ευρώπη από το σκοταδισμό της αθεΐας και τη μορία της ειδωλολατρίας. Τι είναι η ειδωλολατρία και η αθεΐα? Ήταν η περίοδος της ειδωλολατρίας και της αθεΐας στην Ευρώπη μια περίοδος σκοταδισμού. Μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που υπάρχει στις μαύρες φυλές που ζουν στην Αφρική. Τι σήμαινε αθεΐα και ειδωλολατρία? Σήμαινε θεολογία δίχως τον αληθινό Θεό, γάμι χωρίς ηθική και κοινωνία δίχως ευσπλαχνία για τον συνάνθρωπο. Με μια λέξη, αθεΐα και ειδωλολατρία σήμαινε ζωή χωρίς ουσία, χωρίς νόημα και θάνατο χωρίς ελπίδα. Πώς λέει πάλι ο Απόστολος, τα έθνη, τα μη έχοντα ελπίδα. Παράλληλα υπήρχε συνεχής φόβος για θεούς τρομακτικούς, ο Δίας με τις αστραπές και οι άλλοι φοβεροί θεοί, τα είδωλα, που πίσω τους κρύβονταν οι δαίμονες. Σκοτάδι και μορία. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να εξευμενήσουν τους θεούς με αιματηρές θυσίες, ζώων αλλά και ανθρώπων. Σας θυμίζω μόνο ένα θεό, το Μολόχ. Τι ήταν αυτός? Ήταν ένας αιμοβόρος διάβολος, δαίμονας. Και το άγαλμά του ουσιαστικά ήταν μια καπνοδόχος. Και πήγαιναν οι μητέρες εκεί τα βρέφη και τα έριχναν μέσα να καούν, για να εξευμενήσουν αυτόν τον Θεό. Αυτό ήταν η ειδωλολατρία. Φοβερή κατάσταση. Σκοτάδι και μορία επικρατούσε στις φτωχές χωριάτικες καλύβες, αλλά και στον περίβολο των παλατιών. Έτσι ήταν η Ευρώπη πριν έρθει ο Χριστός. Ο Σατανάς κυριαρχούσε. Όλοι οι Ευρωπαίοι ήταν άρρωστοι στην ψυχή και στο σώμα όπως οι λεπροί. Όταν ο Χριστός εμφανίστηκε σε αυτό το ευρωπαϊκό νοσοκομείο και τρελοκομείο ταυτόχρονα, μίλησε στην Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο που μίλησε σε εκείνη τη γυναίκα την άρρωστη τη Συγκύπτουσα για 18 χρόνια από δαιμονικό πνεύμα. Ήταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε να ισιώσει το σώμα της. Όταν την είδε ο Κύριος, της φώναξε και της είπε, «Ευρώπη, απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Έτσι με μιας η Ευρώπη, όπως η γυναίκα, ορθώθηκε, συνήλθε, διαφωτίστηκε, εξαγνίστηκε, εκπολιτίστηκε. Η Ευρώπη σαν το φυλακισμένο που ξαφνικά ανοίγει ένα παράθυρο στο κελί του, φωτίστηκε. Ο Χριστός έδωσε την εξουσία στους βαπτισμένους λαούς της να βαπτίζουν και άλλους σε όλη τη γη και έχουμε έτσι την Ιερά Αποστολή. Τους έδωσε την εξουσία αφού ήταν αγιασμένοι από Αυτόν να αγιάζουν άλλους και αφού φωτίστηκαν να φωτίζουν τους υπόλοιπους αδελφούς τους. Να λοιπόν αυτό το θαύμα των θαυμάτων που έκανε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη τι έκανε στο Χριστό? Πώς τον ευχαρίστησε? Αντί με φως, με σκοτάδι. Αντί με χαρά, τον ευχαρίστησε με θλίψη. Τον ευχαρίστησε όπως οι Γαδαρινοί, τους οποίους ο Χριστός ελευθέρωσε από την δαιμονική λεγιώνα και εκείνοι τον παρακάλεσαν ευγενικά να φύγει από κοντά τους. «Δεν σε θέλουμε». Και εκείνος έφυγε χωρίς να πει μία λέξη και έμεινε κατάρα στην περιοχή. Η περιοχή, η άλλοτε έφορη και πλούσια των Γαδαρινών, σήμερα είναι μια γκρίζα έρημος. Οι Γαδαρινοί παρακάλεσαν τον Χριστό να φύγει από κοντά τους, ενώ οι Ευρωπαίοι δεν τον παρακαλούν να φύγει, αλλά τον διώχνουν με κάθε τρόπο. Και δυστυχώς σήμερα και εμείς εδώ στην πατρίδα μας. Τον διώχνουν από τα σχολεία, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, την τηλεόραση, από την πολιτική, από την επιστήμη, από την επιρμένη κουλτούρα τους, από την τέχνη, από την οικογένειά τους, από την ψυχή τους. Τον διώχνουν με τις σκέψεις τους, με τα λόγια τους, με τα έργα τους, ένας-ένας και όλοι μαζί. Σαρκώθηκε ο Υιός του Θεού, και η ειδωλολατρία εξαλείφθηκε, αλλά όχι πλήρως.
Δυστυχώς σήμερα η ειδωλολατρεία επανέρχεται. Ο Χριστός διώκεται και η Αποκάλυψη επαληθεύεται. Υπάρχει μία προφητεία στην Αποκάλυψη, στο 17ο κεφάλαιο, στίχοι 6 έως 8. Εκεί παρουσιάζεται μία εικόνα. Είναι μία γυναίκα, στολισμένη, που κάθεται πάνω σε ένα θηρίο. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης, «Είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού». Μεθυσμένη ήταν η γυναίκα από αίμα, από το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Και θαύμασα, ειδών αυτήν θαύμα μέγα. Και είπεν μη ο άγγελος, γιατί εθαύμασας. Εγώ ερώσει το μυστήριο της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν. Θα σου εξηγήσω, λέει, ποιο είναι το μυστήριο αυτής της γυναίκας. Τι σημαίνει αυτή η εικόνα που βλέπεις. Και τι σημαίνει το θηρίο. Λοιπόν, το θηρίον ο είδες ειν και ου κέστην και μέλη αναβαίνειν εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγει. Το θηρίο που βλέπεις υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει και πρόκειται να ξαναανέβει, να ξαναεμφανιστεί από την άβυσσο, από το σκοτάδι και τελικά να χαθεί. Και θαυμαστήσονται οι κατοικούντες επί της γης, ον ου γέγραπτε το όνομα επί το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλεπόντων ότι το θηρίον ειν και ου και έστιν και παρέστε. Και θα θαυμάσουν, λέει, οι κάτοικοι της γης, που το όνομά τους δεν είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, οι οποίοι δεν πιστεύουν δηλαδή στον Θεό, θα θαυμάσουν πώς θα γίνει αυτό, ότι το θηρίο υπήρχε, δεν υπάρχει και θα ξαναέρθει. Ποιο είναι το θηρίο? Η ειδωλολατρεία. Αυτό το θηρίο υπήρχε προ Χριστού, καταργήθηκε με τον Χριστό, αλλά πάλι θα ξαναέρθει. Και παρέστε. Πότε? Στα τελευταία χρόνια. Στα χρόνια του Αντιχρίστου. Λοιπόν, αυτή η προφητεία επαληθεύεται στις μέρες μας. Το θηρίο αυτό ήδη είναι παρόν. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι το προσκυνούν, το θηρίο αυτό της ειδωλολατρείας. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας λέει, «Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης, τις γάρ με το χι δικαιοσύνη και ανομία». Αυτό ακριβώς που γίνεται σήμερα, αδελφοί μου, με πολλούς χριστιανούς εντός εισαγωγικών. Γίνονται ετεροζυγούντες απίστης. Δηλαδή, κάνουν άνομες συμφωνίες, προσπαθούν να συμβιβάσουν τη ζωή τους, το Ευαγγέλιο του Χριστού με το Ευαγγέλιο του Πονηρού, το αντισταυρικό Ευαγγέλιο. Ο Πονηρός κηρύσσει ένα Ευαγγέλιο χωρίς σταυρό, χωρίς κόπο, χωρίς πόνο. Ένα Ευαγγέλιο που να βολεύει. Ένα Ευαγγέλιο εκοσμικευμένο. Ένα Ευαγγέλιο ποταγμένο στον κόσμο. Και ακούμε πάρα πολλούς που λένε «Δεν γίνεται να εξυγχρονιστεί η Εκκλησία και οι χριστιανοί πλέον να αφήσουμε τις αγγυλώσεις και να γίνουμε μοντέρνοι, να προοδεύσουμε». Και εννοούν αυτό ακριβώς. Να συμβιβάσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού με τον κόσμο. Αλλά ο κόσμος είναι εχθρός του Χριστού. Και δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν μπορείς να κάνεις ζυγό με τον άπιστο. Δεν μπορείς να συμφωνήσεις με τον διάβολο. Ποια κοινωνία φωτός με το σκότος. Τι κοινό υπάρχει. Τίποτε. Ποια συμφωνία Χριστού και Βελίαλ. Καμία. Ποια μερίδα πιστού με τον άπιστο. Καμία. Τι σχέση μπορεί να έχει ο πιστός με τον άπιστον. Καμία. Ποια συγκατάθεση μπορεί να έχει ο Θεός με τα είδωλα. «Ημείς γαρ ναός Θεού εσμέν ζώντος», λέει ο Απόστολος. Είμαστε ναός του ζώντος Θεού, εμείς. Οι πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί, όπως το είπε ο Χριστός. «Ενικήσω», λέγει εν αυτής, «και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός».
Αυτό μας έχει πει ο Κύριος, ότι θα σας κάνω ναό μου. Ο ναός που κατοικεί ο Θεός, που θέλει να κατοικεί, δεν είναι τόσο ο λίθινος ναός ή ο τσιμεντένιος ναός που φτιάχνουμε, αλλά ο ναός του σώματός μας, ο ναός της ύπαρξής μας. Γι' αυτό και λέει πάλι ο Απόστολος, «Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε. Βγείτε απ' έξω από αυτούς και ξεχωριστείτε». Από ποιους? Από τον κόσμο και από αυτούς που ζουν κοσμικά. Από όλους αυτούς που κηρύσουν ένα Ευαγγέλιο, το οποίο να είναι ένα Ευαγγέλιο προσαρμοσμένο στον κόσμο. Ένα Ευαγγέλιο που να δέχεται τις αξίες του κόσμου. Και ποιες είναι οι αξίες του κόσμου? Οι ειδονές, η δόξα και το χρήμα. Η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Αυτά είναι τα ιδανικά του κόσμου. Και όποιος θελήσει να γίνει φίλος αυτών, γίνεται αυτόματα εχθρός του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, βγείτε από αυτό, ξεχωριστείτε. Γιατί αν προσπαθήσετε να συμβιβάσετε τα δύο πράγματα, γίνεστε ειδωλολάτρες. Και ουσιαστικά γίνεστε δαιμονολάτρες. Γιατί η ειδωλολατρία δεν είναι τίποτα άλλο παρά δαιμονολατρία. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος με το στόμα του Αποστόλου, «Εξέλθετε, αφορίστητε και ακαθάρτου μη άπτεστε». Ποιο είναι το ακάθαρτο? Οι δαίμονες. Αυτοί είναι οι ακάθαρτοι. Και οι αρχές που εμπνέουν στους ανθρώπους που τους υπηρετούν. Και οι τρεις βασικές αρχές των δαιμόνων, τα τρία βασικά ιδανικά που εμπνέουν στους ανθρώπους που τους υπηρετούν είναι φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία. Τι είναι το είδωλο? Είναι κάθε τι που παίρνει τη θέση του Χριστού, του αληθινού τριαδικού Θεού. Λέγει ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Η αναγνώριση, η ομολογία, το κήρυγμα οποιοδήποτε άλλου Θεού εκτός του Χριστού δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασέβεια και ειδωλολατρία. Κάθε ειδωλολατρία στην πραγματικότητα είναι ασέβεια, εφόσον το προσκύνημα σε οποιοδήποτε είδωλο είναι ασέβεια. Είναι θεοαγνωσία, ειδωλολατρία, να υπηρετείς ό,τι ή όποιον εκτός του Χριστού. Ακόμα δε αν υπηρετείς ως Θεό οποιονδήποτε άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος βλέπει ως σκοπό και όραμα της ζωής του ό,τι άλλο εκτός του Χριστού, είναι ειδωλολάτρης, είναι ασεβής. Άρα για ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας? Για ποιον ζούμε? Ποια είναι η αγάπη μας? Αν δεν είναι ο Χριστός και είναι κάτι άλλο, είμαστε ειδωλολάτρες. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι ένας, ο Χριστός. Είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Χριστού. Δηλαδή οφείλουμε να ομοιάσουμε στον Χριστό μας. Αν δεν έχεις αφορμή, αιτία, αλλά και τέλος και σκοπό για κάθε τι που κάνεις στον Χριστό, αν δεν είναι για σένα ο Χριστός το α και το ω, δεν είσαι χριστιανός. Τι θα πει αυτό που λέει ο Χριστός, «Εγώ είμαι το α και το ω, η αρχή και το τέλος». Το α είναι η αιτία, το ω είναι ο σκοπός, στο που αποβλέπουμε. Γιατί ζούμε, πού αποβλέπουμε κάνοντας αυτά που κάνουμε? Αν δεν τα κάνουμε για τον Χριστό, είναι πράγματα χαμένα. Είμαστε ειδωλολάτρες. Το α που ξεκινάμε είναι η αφορμή, η αιτία, ο λόγος. Αν το α δεν είναι πάλι για σένα ο Χριστός, αλλά είναι κάτι άλλο, πάλι είσαι ειδωλολάτρης. Λέει ο Άγιος, οποιονδήποτε άνθρωπο αν βάλει στη θέση του Χριστού ή ακόμα και οποιοδήποτε ζωντανό όν, γιατί σήμερα έχουμε και άλλες λατρείες, όχι μόνο ανθρώπους λατρεύουμε, πολιτικούς, ηθοποιούς, τραγουδιστές, αθλητές, ανθρώπους της τέχνης, επιστήμονες, αλλά τώρα φτάσαμε να λατρεύουμε και τα ζώα, η περίφημη ζωοφιλία. Και μάλιστα λέγεται στο εξωτερικό ότι περισσότεροι είναι οι φίλοι των ζωοφύλων παρά οι φιλανθρωπικές οργανώσεις. Οτιδήποτε βάλεις λοιπόν στη θέση του Χριστού, από το σκουλίκι έως τον άγγελο, λέει ο Άγιος, ή όποια ύλη, από το άτομο έως το σύμπαν, ή όποια ιδέα, κουλτούρα, πολιτισμό, φιλοσοφία, επιστήμη, τέχνη, τεχνική,
γίνεσαι ειδωλολάτρης. Όχι μόνο, αλλά και συνεργός του ψεύδους. Γιατί το είδωλο είναι το ψέμα. Ο διάβολος είναι ο ψεύτικος Θεός. Ο πατέρας του ψεύδους συνεργάζεσαι λοιπόν με το διάβολο. Οι χριστιανοί σε τούτο ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Επειδή γνωρίζουν την αλήθεια, το Χριστό δηλαδή, κατέχουν την αλήθεια, συνεργούν στην αλήθεια. Συνεργάζονται με τον Χριστό για να επικρατήσει η Βασιλεία του Θεού σε όλη τη γη. Σε αντίθεση με τον χριστιανό που υπηρετεί τον αληθινό τριαδικό Θεό και εργάζεται για τη θέωση της ψυχής και του σώματός του, ο ειδωλολάτρης υπηρετεί υποκατάστατα του Θεού, τα είδωλα. Και αυτά κατεξοχήν είναι το είδωλο του εγώ, το μεγαλύτερο είδωλο που υπάρχει σήμερα στους ανθρώπους, ο εαυτός μου, η αυτού μεγαλειώτης εγώ. Και μάλιστα λένε οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι ότι η γενιά μας χαρακτηρίζεται ως γενιά των τριών εγώ. Εγώ, εγώ, εγώ. Η προηγούμενη ήταν η γενιά του ενός εγώ. Τώρα προοδεύσαμε. Άλλο είδωρο, φοβερό και τρομερό, είναι ο κόσμος. Τα τρία πάθη, τα τρία φύ που τα αναφέραμε. Φιλοδοξία, φιλαργυρία, φιλιδονία. Ποιος είναι ο ειδωλολάτρης και πού βρίσκονται τα είδωλα? Τα είδωλα, προσέξτε, δεν είναι μόνο γύρω μας ή έξω από μας. Είναι και μέσα μας. Προσέξτε τι λέει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Ειδωλολάτρης είναι αυτός που προτιμάει το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο, τα τρία φύ που είπαμε προηγουμένως, τα κορυφαία πάθη που λατρεύει ο κόσμος, από τον Θεό. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο δημιουργός, ο Θεός, εκείνος που προτιμάει το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από τον Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει διόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Μπορεί να μην είσαι γραμμένος δωδεκαθεϊστής, αλλά να βάζεις πάνω απ' όλα στη ζωή σου το χρήμα και να γίνεσαι θηρίο όταν νομίζεις ότι αδικήθηκες. Είσαι ειδωλολάτρης. Δεν έχεις πάνω απ' όλα το Θεό. Αγαπάς και περιποιείσαι το σώμα σου περισσότερο από όσο χρειάζεται, από ό,τι πρέπει για να έχει μια σωστή υγεία, και δεν φροντίζεις καθόλου ή ελάχιστα για την ψυχή σου? Είσαι ειδωλολάτρης. Και τι γίνεται? Προσέξτε πώς εργάζονται οι δαίμονες. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, από τα πάθη που βρίσκονται μέσα στην ψυχή, παίρνουν οι δαίμονες τις αφορμές και υποκινούν μέσα μας τους εμπαθείς λογισμούς. Βλέπουν, ας πούμε, ότι έχεις μέσα σου τη φιλιδονία. Σου αρέσει η σαρκική ειδονή. Θα σου σπείρουν λογισμούς σαρκικούς, πονηρούς. Γιατί βεβαίως δεν μπορούν να σε αναγκάσουν να αμαρτήσεις, αλλά να σου κάνουν προτάσεις μπορούν. Γιατί είναι πνεύματα και μπορούν να σου ρίξουν και στο δικό σου πνεύμα ιδέες ή να σου ανακοινήσουν μνήμες από το παρελθόν. Και τι λέει ο Κύριος? Όταν ο άνθρωπος δεχθεί αυτές τις ιδέες, δημιουργεί μέσα του επιθυμίες και η καρδιά του μολύνεται. Εκ της καρδίας εξέρχονται πονηροί λογισμοί. Φόνοι, μοιχείες, πορνίες, ζήλιες, έχθρες, μίση, κακίες. Ταύτα εσύ τα κινούντα τον άνθρωπο. Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Οι δαίμονες δίνουν τις αφορμές, αλλά ο άνθρωπος εκούσια συγκατατίθεται όταν δεν προσέχει και ουσιαστικά τι κάνει? Στείνει μέσα του είδωλα και τα προσκυνά. Μολύνεται ο άνθρωπος και οι δαίμονες, αφού πετύχουν αυτό που θέλουν και στηθεί το είδωλο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αυτό που αγαπάει, η σάρκα, το χρήμα, τα μπράβο-μπράβο, η έπαινη, η δόξα, μετά οι δαίμονες δεν θα καθίσουν να χάσουν το χρόνο τους με σένα, θα φύγουν. Αλλά θα μείνει το είδωλο που στήθηκε μέσα στην καρδιά σου. Και θα έρχονται από καιρό εις καιρό να εξετάζουν
αν το προσκυνάς. Έτσι δρούν οι δαίμονες. Άρα, τα είδωλα πολλές φορές είναι στην καρδιά μας, μέσα μας. Όσο είμαστε ακάθαρτοι, όσο είμαστε αμετανόητοι, όσο δεν εξομολογούμαστε και δεν μπαίνουμε στη θεραπευτική διαδικασία που λέγεται μετάνοια, έχουμε τα είδωλα μέσα στην καρδιά μας και τα προσκυνούμε. Και είμαστε δεμένοι. Και η ψυχή μας είναι ερημωμένη από τους δαίμονες. Κάνεις την σωστή κίνηση, μετανοείς, εξομολογείσαι, τότε συντρίβεις τα είδωλα. Και τότε φεύγει η πονηρή επίρρεια, ελευθερώνεται η καρδιά του ανθρώπου, ηρεμεί ο άνθρωπος, καθαρίζει και μετά γίνεται δεκτικός του Θεού. Φωτίζεται. Ενώ ήταν σκότος, γίνεται φως. Γιατί ο Θεός ποθεί να μπει στην καρδιά μας. Εμείς τον εμποδίζουμε με τα είδωλα που έχουμε στήσει μέσα, με τα πάθη μας δηλαδή που προσκυνούμε. Μένει το είδωλο λοιπόν της αμαρτίας μέσα μας και αυτό λειτουργεί, όπως λέγει ο Κύριος, σαν το είδωλο της ερημώσεως που στέκεται σε τόπο Άγιο, για το οποίο μιλάει ο ίδιος ο Κύριος, ότι θα έρθει, λέει, ο Αντίχριστος και θα θελήσει να προσκυνηθεί ως Θεός. Και θα στήσει το θρόνο του στον Άγιο τόπο. Μέσα εκεί που θα έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός, θα ζητήσει να λατρευτεί ο Αντίχριστος. Και τότε, στα έσχατα χρόνια που θα έρθει ο Αντίχριστος, ξέρετε τι θα συμβεί. Θα καταργηθούν όλες οι άλλες θρησκείες και όλα τα άλλα είδωλα. Και θα απαιτήσει ο Αντίχριστος να προσκυνηθεί ως Θεός. Σήμερα, δυστυχώς, είμαστε σε αυτή την εποχή. Στα προεόρτια ή στην προοδοποίηση του ερχομού του Αντιχρίστου. Δηλαδή, ανοίγει ο δρόμος, ανοίγουμε εμείς τον δρόμο δυστυχώς, με τις αμαρτίες μας, για τον Αντίχριστο. Να διαβάσουμε κάτι από τον Άγιο Παΐσιο για να ξεκουραστούμε. Ρώτησαν κάποτε τον Γέροντα, τον Άγιο, γιατί Γέροντα οι διάφορες παραθρησκείες στην Ελλάδα, που ουσιαστικά είναι ειδωλολατρίες, επιδιώκουν να παρουσιάζονται ως σωματεία κλπ. Και δεν λένε ότι είναι θρησκείες. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι θρησκείες όλες ουσιαστικά είναι δαιμόνια. Τα είδωλα των εθνών δαιμόνια. Η μόνη αληθινή πίστη, και όχι θρησκεία, αλλά αποκάλυψη, είναι η Ορθοδοξία. Όλα τα άλλα είναι είτε αιρέσεις χριστιανικές, παπισμός, προτεσταντισμός κλπ, είτε ειδωλολατρικές θρησκείες καθαρές, όπως είναι ο Βουδισμός, Ινδουισμός κλπ. Γιατί λοιπόν, λέει Γέροντα, αυτές οι διάφορες παραθρησκείες, ειδωλολατρίες ουσιαστικά, εμφανίζονται ως σωματεία, και λέει ο Άγιος, το κάνουν παραπλανητικά. Ενώ ο Άγιος Κωνσταντίνος κατήργησε την ειδωλολατρία και καθιέρωσε ως επίσημη θρησκεία όλης αυτοκρατορίας τον χριστιανισμό, σήμερα πάνε να φέρουν πάλι την ειδωλολατρία. Επιτρέπουν να φτιάχνουν τζαμιά, να έχουν οι γκουρούδες τα δικά τους μοναστήρια, να κάνουν ελεύθερα διαλέξεις, να γίνονται διάφορα κέντρα προσιλητισμού, οι μασόνοι να δρούν ελεύθερα, οι εχοβάδες το ίδιο. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, αλλά είναι σκόπιμα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι του σκότους οι οποίοι τα επιτρέπουν όλα αυτά. Γιατί έχει ξαναγυρίσει το θηρίο. Βάλετε η Ορθοδοξία με ένα σωρό θεωρίες. Αλλά δεν θα σταθούν αυτά, θα σωριαστούν, λέει ο Άγιος. Οι ταλέποροι άνθρωποι παρασύρονται γιατί έχουν απομακρυνθεί από το Θεό και έχουν φτάσει σε σκότηση. Οι πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα, ορθόδοξοι στο όνομα, αλλά στην πράξη ειδωλολάτρες, είναι σκοτισμένοι. Μου είπανε δύο νέοι ότι πήγαν στη Χεβρόν. Χεβρόν είναι νότια από τα Ιεροσόλυμα και υπάρχουν οι τάφοι των πατριαρχών, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και των γυναικών τους. Και τώρα τους έχουν οι Εβραίοι, τους τάφους αυτούς. Πήγανε λοιπόν εκεί για προσκύνημα και τους έβαλαν το σκουφάκι το εβραϊκό για να προσκυνήσουν τους τάφους του Αβραάμ.
τι να το κάνεις το προσκύνημα, αφού έβαλες αυτό που χρησιμοποιούν οι Εβραίοι στη λατρεία τους. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτοί, άμα τους βάλεις να κάνουν μια μετάνοια στον Χριστό, θα την κάνουν. Ποτέ. Τι να πεις, μεγάλη σύγχυση. Στο Παρίσι, έξω από μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία, έγραφε «Διδάσκεται η εξάσκηση της ευχής με τη μέθοδο της γιόγκα». Ακούτε, να κάνεις νοερά προσευχή με γιόγκα. Δυστυχώς αυτά τώρα ξεφυτρώνουν και σε ορθόδοξες εκκλησίες, όχι μόνο στους παπικούς. Μου λέγανε κάτι τέτοιο σχετικό σε μια εκκλησία στην Αμερική, ορθόδοξη. Να κάνουμε, λέει, διαλογισμό με την νοερά προσευχή. Ακούτε, ανακάτεμα. Αυτός είναι ο σύγχρονος συγκριτισμός. Το σύγχρονο ανακάτεμα, το κρίνει, γράφεται με ήττα, συγκριτισμός. Είναι ο οικουμενισμός, όπως και η όλη, ας πούμε, προσπάθεια για την πανθρησκεία, είναι αυτό που λέγεται συγκριτισμός. Είναι το φαινόμενο του ανακατέματος των διαφόρων θρησκειών. Αρχίζουν ύστερα, λέει ο Άγιος, τα ψυχολογικά προβλήματα και παλαβώνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν μπορείς να συμβιβάσεις τον Χριστό με τον διάβολο. Δεν ξέρουν τι ζητούν μετά. Μερικοί ρωμαιοκαθολικοί, προτεστάντες κλπ. Μαθαίνουν ότι άμα βαπτιστεί κανείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλάζει, αναγεννιέται και νομίζουν πως αν βαπτιστούν θα τους φύγουν τα ψυχολογικά τους προβλήματα. Είπα για κάποιο προτεστάντη που ήθελε να γίνει Ορθόδοξος, κοιτάξτε, μην τον βαπτίζετε αυτόν. Αυτός δεν είναι για βάπτισμα. Όχι, μου λένε, άμα βαπτιστεί θα βοηθηθεί. Μα δεν είναι για βάπτισμα, δεν καταλαβαίνετε. Δεν άκουσαν, τον πήραν, τον πήγαν στη θάλασσα, τον βάπτισαν. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες και μου λέει, εγώ βαπτίστηκα, αλλά το βάπτισμα δεν μου έλυσε τα ψυχολογικά προβλήματα. Καλά, για να σου φύγουν τα ψυχολογικά προβλήματα, βαπτίστηκες, του λέω. Κοίταξε, αν αισθανόσουν την ανάγκη του βαπτίσματος, αν καταλάβαινες την αξία του και πήγαινες για αυτό το μεγαλείο, τότε θα σου έφευγαν και εκείνα. Αλλά όταν πήγες να βαπτιστείς, για να σου φύγουν τα ψυχολογικά προβλήματα, πώς να σου φύγουν? Θα φύγουν με μαγικό τρόπο? Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει με πολλούς χριστιανούς. Γι' αυτό σας διάβασα το περιστατικό. Πάμε στην εκκλησία πολλές φορές, σαν να πηγαίνουμε σε έναν μάγο. Και ζητάμε με μαγικό τρόπο να σωθούμε, χωρίς να υπάρχει αγάπη στον Χριστό, χωρίς να υπάρχει διάθεση μετάνοιας και αλλαγής της ζωής μας. Απλώς θέλουμε να κάνει κάτι ο παπάς, ξέρει εκείνος να διαβάσει τις προσευχές του, εμείς θα του δώσουμε το πολύ πολύ κάποια χρήματα, θα ανάψουμε μια μεγάλη λαμπάδα στον Χριστό και τελειώσαμε. Έτσι νομίζεις ότι θα μπορέσεις να ελκύσεις τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είπε «μετανοείτε». Πάνω απ' όλα θέλει την καρδιά σου και τη θέλει καθαρή. Δεν θέλει ούτε τη λαμπάδα σου, ούτε τα χρήματά σου. Αυτή η προσέγγιση μαγική, δυστυχώς, υπάρχει σε πολλούς χριστιανούς σήμερα. Βλέπουμε τον Χριστό σαν έναν εργάτη, ο οποίος θα μας κάνει αυτό που θέλουμε. Να του δώσουμε και κάτι, να μας κάνει τη δουλειά μας. Αν δεν μας την κάνει, θα γίνουμε θηρία και δεν θα ξαναπάμε στην εκκλησία. Μπερδεύουν τη μαγεία με το θαύμα, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το χρυσό από το μπρούτζο. Και βλέπεις, ένας προτεστάτης παραδείγματος χάρη μπορεί να βαπτιστεί ορθόδοξος, ύστερα να γίνει ρωμακαθολικός, μετά να πει δεν αναπαύτηκα και να γυρίσει πάλι στους προτεστάτες ή πάλι στους ορθόδοξους. Κάποιος καθολικός βαπτίστηκε ορθόδοξος. Έγινε μοναχός και έζησε 9 χρόνια σε ένα μοναστήρι. Έρχεται λοιπόν μια μέρα στο καλύβι και μου λέει, εγώ δεν έζησα την κοσμική ζωή σαν Ορθόδοξος και θέλω να πάω στον κόσμο να παντρευτώ. Ακούς κουβέντα. Να του λες εν τω μεταξύ πόσο βαρύ είναι αυτό που σκέφτεται και να λέει, γιατί είναι βαρύ? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο σύγχρονος Ευρωπαίος έχει πάρει τη θέση του Χριστού, μιμούμενος τον Πάπα που ανακηρύχθηκε αλάθητος. Έλεγε ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς ότι τρεις είναι οι μεγάλες πτώσεις της ανθρωπότητος. Η πρώτη είναι του Αδάμ, η δεύτερη είναι του Ιούδα που πρόδωσε τον Χριστό και η τρίτη είναι του Πάπα, ο οποίος ανακήρυξε τον εαυτό του αλάθητο. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να είναι αλάθητος? Και όμως ο Πάπας αυτό ισχυρίζεται και είναι δόγμα της Εκκλησίας, παρακαλώ, εντός εγώ λέξη Εκκλησία, των παπικών. Και αυτή η πτώση είναι φοβερή. Γιατί? Γιατί αλάθητος είναι μόνο ο Θεός.
Που σημαίνει τι? Ότι οι Ευρωπαίοι στο πρόσωπο του Πάπα, στη θέση του Θεού, βάλανε έναν άνθρωπο. Και έτσι αντικατέστησαν τον Θεάνθρωπο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, με τον Ανθρωποθεό, τον Πάπα. Και όχι μόνο τον Πάπα, αλλά μετά έχουμε και τους Προτεστάντες, αλλά μήπως και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν μοιάζουμε με αυτούς πολλές φορές. Που λένε συνέχεια, εγώ νομίζω ότι η Εκκλησία έτσι, ο Χριστός έτσι κλπ. Και γίνονται όλοι οι Πάπες. Και όλοι υποκαθιστούν το Θεό και παίρνουν τη θέση του Θεού. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί μου, έχουμε αυτή την δωλολατρεία του ανθρώπου. Θυμάστε, οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν ένα ρητό, οι φιλόσοφοι, μέτρων πάντων ο άνθρωπος. Ότι για όλα το μέτρο είναι ο άνθρωπος. Αυτό έχει ξανάρθει σήμερα. Και αντί να λέμε μέτρων πάντων ο Θεάνθρωπος, όπως είναι το σωστό, το πρότυπό μας είναι ο Χριστός, έχουμε κάνει πρότυπο τον εαυτό μας. Λατρεύουμε τον εαυτό μας και έχουμε γίνει έτσι ειδωλολάτρες. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά είδη ειδωλολατρείας και κατεξοχήν αυτό το είδωλο που σας είπα του εγώ. Έχουμε ακόμα το είδωλο της επιστήμης. Σήμερα η επιστήμη έχει γίνει μία παγκόσμια θρησκεία και έχει και τους λεγόμενους αβατάρ. Μην τυχόν και πεις τίποτε για το Δαρβίνο. Έτσι, ο Δαρβίνος είναι αλάθητος. Ξεχνάμε ότι η θεωρία του Δαρβίνου είναι θεωρία, δεν είναι επιστημονική γνώση, δεν είναι αποδεδειγμένη. Όμως συμφέρει τον διάβολο και την αθεία και την ειδωλατρία να λένε ότι ο άνθρωπος έχει πρόγονο τη μαϊμού. Μην πεις τίποτα για τον Αϊνστάιν, μην πεις τίποτα για τον Φρόιντ. Είναι η σύγχρονη αβατάρ, η σύγχρονη θεή της θρησκείας της παγκόσμιας που λέγεται επιστήμη. Έχουμε και άλλες ειδωλολατρίες. Έχουμε τη λατρεία της δημοκρατίας, τη λατρεία της τέχνης. Τώρα πρόσφατα έγινε στην Αθήνα μια διαμαρτυρία και βγήκαν όλοι οι ψευτοκουλτουριάρδες να πούνε εν ονόματι της τέχνης γιατί να μην βρίζουμε τον Χριστό. Υπάρχει ένα θεατρικό έργο που προσβάλλει κατάφορα τον Χριστό, τον παρουσιάζει ως ανήθικο. Και βγήκαν κάποιοι άνθρωποι και διαμαρτυρήθηκαν και βγήκαν όλοι οι δημοσιογραφίσκοι να πούνε τι είναι αυτά που κάνετε, γιατί δεν επιτρέπετε στην τέχνη, είστε σκοταδιστές. Εσείς είστε σκοταδιστές. Σκοταδιστής είναι ο διάβολος και διαβάλλει τον Χριστό που είναι φως και λέει ότι ο Χριστός είναι σκοτάδι. Αυτή είναι η τέχνη του διαβόλου. Πάντα ο διάβολος αντιστρέφει την αλήθεια, να ξέρετε. Το φως το παρουσιάζει ως σκοτάδι και το σκοτάδι ως φως.